Καλημέρα από το ηλιόλουστο Ελσίνκι σήμερα των 14 βαθμών, πάμε για τους 15. Να δούμε λοιπόν τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με την ώρα των σπορ. Ο Σέρχιο Αραούχο μιλά αποκλειστικά στην ώρα για τη μαγική βραδιά της φιέστας κατάκτησης του τίτλου, σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια. Αυτό που ζήσαμε ήταν απίστευτο. Πάνω ακριβώς από το πρώτο θέμα, ζωή ξανά στα Σπάτα, 50 μέρες μετά, η πρώτη συνάντηση του ποδοσφαιρικού τμήματος, όλα όσα υπόθηκαν, η θερμομέτρηση και τα τεστ. Πάμε στο φως. Δεν βιαζόμαστε, δήλωση του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη, και ένα ερωτηματικό, γιατί, αναφέρεται βέβαια στον βανδαλισμό του μνημείου για τα θύματα της θύρας 7. Sport Time, δική του, ο Τσάβι Ρόκα το ψάχνει για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, με τους Μορλάνες Κάνιας να είναι στο στόχαστρο. Η Sport Day, ξανά για Μορλάνες, ο 21χρονος Ισπανός χαφ της Villarreal στο στόχαστρο του Ρόκα. Ανηφορίζουμε στη Μέτρο Σπορ στη Θεσσαλονίκη, νέα τούμπα πλησιάζει η αποκάλυψη, στα χέρια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Δημήτρη Οικονόμου και το συνεργατό του βρίσκεται το ειδικό χωρικό σχέδιο του νέου γηπέδου. Και δίπλα, φωτιές από Λάρσον, τελευταία φορά που πληρωθήκαμε ήταν τον Οκτώβριο. Η Live Sport, ο 33χρονος πρώην αμυντικός χαφ του ΠΑΟΚ μένει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα, προτάθηκε ο Κάνιας. Και δίπλα, οι παίκτες ενημερώθηκαν από τον αρχηγό Κουρμπέλη για το επικείμενο ψαλίδι της ΠΑΕ και δεν τους άρεσαν καθόλου όσο άκουσαν, εκνευρισμός στον ΠΑΟ. Κόκκινος πρωταθλητής, κερδισμένοι και οι δύο από το καινούριο συμβόλαιο, έδεσε Μαρτίνης με χρυσή ρήτρα. Και τέλος η πράσινη, σε αναμονή στην πατρίδα του ο Τσάβι Ρόκα, μόλις επιστρέψει θα γίνει το ραντεβού με τον Γιώργο Δόνη για την υπόθεση της παραμονής του. Χτίζεται σε νέα βάση. Αυτά λοιπόν έγραψαν σήμερα στις πρώτες τους σελίδες οι αθλητικές εφημερίδες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα το βραδάκι με την πολιτική επικαιρότητα και αθλητικά πάλι αύριο το πρωί. Καλημέρα, καλή συνέχεια.